Κυρία Σταματέλου, τι λέτε. Και λίγα έγιναν, θα πω. Γιατί είδαμε και την αποδοκιμασία τη ε, Ισραηλινής τραγουδίστρια στην πρόβα. Mm -hmm. Είδαμε και διαδηλώσει χιλιάδων έξω από το χώρο που διεξάγεται ο διαγωνισμό. Και η αλήθεια είναι ότι παρά του εκβιασμού και τι απαγορεύσει, οι διαδηλώσει έστειλαν το μήνυμα ότι πρέπει εδώ και τώρα να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Δεν μπορούμε παρά να σχολιάσουμε και την υποκρισία της ίδιας της διοργάνωσης mm -hmm. που αποκλείει μεν τη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία αλλά το σφαγιασμό των χιλιάδων Παλαιστινίων που συντελείται εδώ και μήνες τον αφήνουμε στην άκρη και έχουμε και μεγάλες Ισραηλινές εταιρείε χορηγούς και μια σειρά άλλες τέτοιες πλευρές, αποκλεισμού καλλιτεχνών ή ε, εμπόδιο όπως έγινε με αντίστοιχο σε... Προ, ε, πριν το διαγωνισμό που εμφανίστηκε με Σουηδό-Παλαιστίνιο καλλιτέχνη, που εμφανίστηκε με Παλαιστινιακή μαντήλα. Και νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, που συντελείται το τελικό χτύπημα, που έχει αποκλειστεί το πέρασμα στη Ράφα, mm -hmm. που είναι χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, mm -hmm. που με τα πόδια κουβαλώντα παιδάκια, μικρότερα αδέρφια στην πλάτη του, που έχει αποκλειστεί από κάθε ανθρωπιστική βοήθεια, την ίδια στιγμή φουντώνει η αλληλεγγύη και με αφορμή αυτό το διαγωνισμό, αλλά και σε κάθε χώρα, από άκρη σ' άκρη στη γη, στην Αμερική, στη χώρα μας, στα πανεπιστήμια, σε χώρους δουλειάς, στη Βέλγική τηλεόραση, τη δημόσια, έπεσε μήνυμα, έγινε διακοπή τη ε, της μετάδοσης, και έπεσε μήνυμα από το Σωματείο των Εργαζομένων που έλεγε διακόπτουμε για ένα λεπτό και προβάλλουμε μήνυμα ε, παράκληση να σταματήσει, καλέσματο να σταματήσει η γενοκτονία των Παλαιστινίων και νομίζουμε ήδη γίνονται και διπλωματικέ κινήσει στον ΟΗΕ από χώρε που να γνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος και νομίζουμε ότι η στάση της χώρας μας να συντάσσεται ε, με το δικαίωμα δίθεν της αυτοάμυνας του Ισραήλ σε αυτό το σφαγιασμό είναι ε, η λάθος πλευρά της ιστορίας πολύ αντίθετα με αυτό που ο ελληνικός λαός εδώ και τόσους μήνες έχει δείξει. Γιατί έχουν γίνει και εδώ δεκάδες εκδηλώσεις για mm -hmm. για το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη χώρα του και να ζει ελεύθερα. Εγώ θέλω να πω γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με αυτά που ακούμε Αχα. και πώς ήρθε και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια και η ενεργεια και πώς βγαίνει το πλεόνασμα λες και βγαίνει με διαφορετικό τρόπο και όχι από τη φορολιστία των εργαζομένων, των μισθωτών, των αγροτών, των αυτοαποσχολούμενων, των συνταξιούχων λες και πέφτουν από το πουθενά αυτά τα λεφτά γιατί εδώ πέρα η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι εισαγόμενο φαινόμενο να μου κάνετε τη χάρη είναι αποτέλεσμα αυτή τη πολιτική που εφαρμόζεται και δεν είναι καμία κυβέρνηση εκτό, η μία μετά την άλλη, αποτέλεσμα τη πολιτική που δαπανά, που δίνει τεράστια ποσά σε εξοπλισμούς. Στην πράσινη μετάβαση, σε μια σειρά τέτοιες πλευρές της οικονομίας, για να μπορεί να καφιέται η κάθε mm -hmm. κυβέρνηση για πλεονασματα και δείκτες ανάπτυξης. Άπλο, θέλω, σας θέλω να πω ότι που που Να σας πω, να σας πω ένα πράγμα, γιατί έχει σημασία, γιατί για όσους μας ακούνε. Όπου ακούμε δείκτες ανάπτυξης και όπου ακούμε ε, σταθερότητα ναι. και ασφάλεια της οικονομίας, αυτό σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για εφόπλιστες, για τραπεζίτες για τι μεγάλε εταιρείε που είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο mm -hmm. και σημαίνει τσάκισμα κυριολεκτικά. Η αύξηση του κατώτατου μισθού που έγινε μετά από χρόνια και σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνει τι απώλειε που είχαμε την τελευταία 15 ετία, θα πω, ούτε στο ελάχιστο δεν φτάνει για να καλύψει τι ανάγκε ενό ανθρώπου μια οικογένεια. Το καταλαβαίνουμε όλοι, περισσεύει η περιγραφή τη πραγματικότητα. Κυρία Σταματέλ, να σα προβοκάρω. Συγγνώμη που θα ακούσω τώρα σαν το ναι. σόιμπλε, επειδή βγήκαν χθε τα, τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Ε, όταν το 52% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει κάτω από 5 χιλιάρικα ή όταν το 70% των φόρων πληρώνεται από χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλά αμοιβόμενου μισθωτού, υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Θέμα τι, ότι φοροδιαφεύγουν οι Θέμα φοροδιαφυγή. Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπετε, η κατάσταση στου ε, αυτοαπασχολούμενου και στου επαγγελματίε είναι ασφικτική αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί παραπάνω από του μισθού ασφυκτική... να είναι κάτω από 5 χιλιάρικα. Βγείτε έξω να δείτε πόσα αυτοκίνητα λίζινγκ κυκλοφορούν και πόσο κάνουν το μήνα. Ε, τι μου Καταλαβαίνετε τώρα, τώρα τι, ε, τι μου λέτε. Ναι. Τώρα. Το... Έχω περάσει, το έχω, περάσει, καλύτερο έχω καλύτερο μιλήσει ναι, ειδικά με αφορμή τι εκλογέ, αλλά επειδή mm -hmm. είμαστε μέσα στον κόσμο, mm -hmm. μέσα στου εργαζόμενου, στου μισθωτού, στι γειτονιέ, μιλάμε καθημερινά και είναι πνιγμένοι στα χρέη μέχρι το λαιμό. Δεν ξέρουν τι να κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε αυτή τη στιγμή. Φορολογούνται από το πρώτο ευρώ τρέμουν το τέλος του μήνα να καλύψουν τις υποχρεώσεις, χρωστάνε στα ταμεία είναι ανασφάλιστοι, χρωστάνε παντού. Χάνουν και είναι... ισχύουν όλα αυτά. Ισχύουν, Όχι, μα, μ μ μα, μα ισχύουν και είναι απροστάτευτοι Μάλιστα. αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά και αόριστα. Και το βασικό είναι ότι οι δύο Ελλάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως mm. και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm. έχουν να κάνουν με, το, με τους, από τη μία πλευρά αυτούς που μαζεύουν και μοιράζονται τα δισεκατομμύρια που έρχονται, Είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Ανάκαμψη, δεν πάνε για τι δικέ μα ανάγκε, δεν πάνε στου μικρού αυ... 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 αυτοαπασχολούμενου. Τα δισεκατομμύρια που καφιούνται Πάνε στι μεγάλε επιχειρήσει. Και αυτά είναι δεδομένα. Οι προπολογισμοί βγαίνουν και είναι τα στοιχεία. και ο τελευταίο προπολογισμό. Mm -hmm. στη συντριπτική πλειοψηφία είναι από δικό, η δική μα φορολογία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Η κατάσταση είναι δραματική και φυσικά δεν είναι ε, εισαγόμενη η ακρίβεια. Είναι αποτέλεσμα αυτή τη πολιτική, αυτή τη κυβέρνηση και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί είναι σε ισχύ όλοι οι νόμοι. Που είναι η μισθοί μα πατημένοι κάτω, είναι οι συντάξει πατημένε κάτω, είναι η φορολογία που τσακίζει.